Κυρίε και κύριοι, καλεσμένο σήμερα στο στούντιο τη Λάρισα ο πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων, αλλά και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, ο κύριο Κώστα Σπανούλη. Αγαπητέ πρόεδρε, καλώ ήρθε. Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο. Καλημέρα σε όλου του Θεσσαλού, αγρότε, όλα τα παρεφερή επαγγέλματα που ζουν και αποκτούν εισόδημα από τον πρωτογενή τομέα και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται γιατί είχαμε ε, πολλά μηνύματα από φίλους επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά και ε, αναγνώστες μας για τις ε, αποζημιώσεις στο Θεσσαλικό κάμπο ε, όπου μας τονίζουν και μας υπογραμμίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Διπλό το πρώτο ερώτημα. Έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι ένα και δεύτερον τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Η έλεγχη, καταρχήν να ξεκινήσω από τους ελέγχους, γιατί χρειάζεται η διαδικασία των ελέγχων. Ε, ουσιαστικά μπορώ να πω ότι τρέχουν και μάλιστα χθε επισκέφθηκαν στο χωράφι μου, που είναι δενδρόδες καλλιέργειες, γεωπόνια από την περιοχή του Αγρινιού. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι έχει γίνει μια γενική επιστράτευση στη διαδικασία των να ολοκληρωθούν οι φάκελοι για την διαδικασία των αποζημιώσεων. Η ημερομηνία οποία, στην οποία τοποθετήθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο και όχι μόνο είναι η 30 Ιουνίου. Ευελπιστούμε στις επόμενες 15 περίπου μέρες ε, να δούμε αυτό το οποίο δικαιούται ο κάθε ένας αγρότης και κάθε μία αγρότηση. Και λέμε γιατί αυτό που δικαιούται, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που είπαμε μετά τον Ντάνιελ και τον Ελίας είναι ότι 120.000 στρέμματα πλέον στη λίμνη της Κάρδας και, και Πέριξ δεν υπήρχε περίπτωση να καλλιεργηθούν. Δυστυχώ δικαιωθήκαμε. Αυτέ οι, αυτές οι εκτάσει είναι ακαλλιέργητε, Ζωικό κεφάλαιο χάθηκε. μηχανολογικός εξοπλισμό καταστράφηκε. Πρόεδρε, ε, αυτές αυτέ οι καλλιέργειε, κατά την εκτίμησή σα, για πόσε καλλιεργητικέ περιόδου θα μείνουν εκτό. Δεν θα είναι καλλιέργεια. Εμείς Εμεί εκτιμούμε, σύμφωνα με τη μικρή εμπειρία που έχουμε, βέβαια εξαρτάται και από τι καιρικέ συνθήκε, ότι τουλάχιστον για δύο έτη δεν θα καλλιεργηθούν. Άρα οι αποζημιώσει οι οποίε πρέπει να δοθούν για τι εκτάσει αυτέ και για του αγρότε, του ανθρώπου που ζουν στην Ήπεδρο, θα πρέπει να είναι σε αιτήσια βάση αλλά να είναι τμηματικά, αν είναι δυνατόν, σε τρει-τέσσερι δόσει ετησίω, για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ανταπεξέλθουν τόσο στι κοινωνικέ του υποχρεώσει και στην καθημερινότητα, όσο κυρίω και στο πώ να δουν με την, μετά εποχή νέα καλλιεργητική δομή. Ε, όλα έχουν αλλάξει πλέον στο Θεσσαλικό κάμπο μετά τι καταστροφικέ πλημμύρε του περασμένου Σεπτέμβρη. Και το κομμάτι αυτό με την ε, κλιματική αλλαγή που το βλέπουμε σε κάθε έκφανσή της, όχι μόνο στις καλλιέργειες και όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά σε περιοχές σε όλη την Ευρώπη, αλλάζει τα σχέδια ολωνών αλλά και των αγροτών. Εσείς είχατε προχωρήσει από με τις δεδρόδες καλλιέργειες σε μια περιβαλλοντολογική αλλαγή Προτείνοντα και καινούργιε καλλιέργειε. Η επόμενη μέρα, ποια θα είναι, αγαπητέ Πρόεδρε. Κύριε Πεχληβάνο, θα με επιτρέψετε να σα διορθώσω. Δεν είναι πλέον κλιματική αλλαγή, αλλά είναι κλιματική κρίση. Ήδη ο πλανήτη μα έχει βγάλει κίτρινη κάρτα και μια και ξεκίνησε και του Μοντιάλ χθε. Ειλικρινά, αυτό που λέγαμε ανέκαθεν είναι ότι πρέπει και επιβάλλεται να δημιουργήσουμε ε, ε, μικροκλίματα στην εκάστοτε περιοχή με αναδιάρθρωση καλλιεργειών, με δεντρώδε καλλιέργειε για να μπορέσει πλέον αφενό μεν να δώσουμε μια νέα δυναμική και μια νέα πνοή τόσο για το περιβάλλον, αλλά όσο κυρίω και για τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν να εγκατασταθούν με νέε πλέον δυναμικέ καλλιέργειε. Ε, η εισήγηση των Ολλανδών είναι δενδρώδε καλλιέργειε. Εμεί το κάναμε πράξη από το 2016. Δεν κάναμε όμω. Όταν λέμε δενδρώδε καλλιέργειε, μπορείτε να μα δώσετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τι εννοούμε. Την προκειμένη περίπτωση, Ελές, την προκειμένη περίπτωση επειδή η Ελιά είναι πάρα πολύ δύσκολη στον κάμπο, εμεί ξεκινήσαμε με τι αμυγδαλέ και μάλιστα δεν βάζουμε την απλή μέθοδο φύτευσης, αλλά την πενταπλάσια σε αριθμό φυτών, άρα επί της ουσίας, αντί για 32 δέντρα το στρέμμα, βάζουμε 145 με 150 δέντρα. Άρα πολλά δέντρα στο ίδιο χωράφι, ε, κατανομή εργασίας, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, παραγωγή προϊόντων τα οποία αποθηκεύονται, διεκδίκηση μέσα στο πλαίσιο τα προϊόντα αυτά να μην πουλούνται από το χωράφι Κούψω αλλά να αποθηκεύονται για να μην υπάρχει πίεση από λόγω τη ζημιά που μπορούν να υποστούν τα προϊόντα αυτά. Και κυρίω το πιο σημαντικό από όλα, τα προϊόντα αυτά να φτάνουν στον καταναλωτή στην τιμή με, μια, με ένα μικρό κέρδο από τον παραγωγό και όχι να καταναλώνονται στην πενταπλάσια Ανοίξετε Ανοίξτε πολλά κεφάλια. Ένα-ένα. Αλλαγή με αμυγδαλιά, λέτε, στο, στον κάμπο και ίσω και άλλε καλλιέργειε, δεδρόδε. Πώ βοηθάει το περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα γίνεται μια ολόκληρη μάχη και γίνεται viral όταν βλέπουμε ότι χίλια δένδρα φυτεύονται στην Αττική για ένα μήνα συζητάνε και τα χίλια αυτά δένδρα. Όταν εμείς μπορούμε ως αγρότες σε δέκα στρέμματα να βάλουμε χίλια δέντρα, Κατάλαβα καταλαβαίνεται... Πάντα για την πυκνή φύτευση, μιλά, ακριβώς, για την βιομηχανική πλέον, για την εκμηχάνηση της ε... Άγωδικές για την μείωση του κόσμου για, για την ποιότητα των προϊόντων, για την στήριξη τη της, της τυποποίηση μεταποίηση των προϊόντων αυτών, για τη συγκράτηση του κόσμου στην ύπεθρο με εργασίε και για μια νέα δυναμική και για να ξαναβρούμε τι καλέ δυτικέ αγορέ των προϊόντων αυτών. Είτε άμεσα είτε έμεσα στην τυποποίηση μεταποίηση των προϊόντων. Ναι. Yes. Ε, στο, στο, κλίμα, πώ βοηθάει η, η, η καλλιέργεια. Θα σα δώσω ένα μικρό παράδειγμα και είναι χαρακτηριστικό. Εάν περάσετε τώρα που είναι καλοκαίρι με το αυτοκίνητό σα και έχετε ανοιχτό το παράθυρο χωρί air condition μπροστά από σύτο καλαμνέ, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική Δεν θα αντέξετε, δεν μπορείτε να πάρετε ανάπνοη. Όταν όμω κάνετε μία διαδρομή μετά από ένα από κάποια χιλιόμετρα και οι δεν θα είναι δενδρόδε καλλιέργειε, Ή ποτιστικέ αρδευόμενε καλλιέργειε, εκεί θα δείτε μία διαφορά θερμοκρασία από 5 έω 7 βαθμού. Ναι. Και ειδικά αν είναι το βράδυ, μπορεί να είναι και 10. Να λοιπόν πώ αλλάζει το μικροκλίμα τη περιοχή. Να πώ δίνεται μια νέα δυναμική. Να πώ δημιουργούμε ένα, μια βιοποικιλότητα και ένα νέο, μια νέα προοπτική. Όλο αυτό που είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια μετά την αποξήρανση τη Κάρλα το 1962 μέχρι και το 2023 το Σεπτέμβριο, όπου η Κάρλα ανασυστάθηκε και πλέον μιλάμε για μια νέα Κάρλα. Εκεί ε, είδαμε ότι στις μεγάλες καταστροφές που έγιναν στις καλλιεργήσιμες εκτάσει υπήρχαν και δεντρόδε καλλιέργειας. Υπήρχαν και σε αυτά τα χωράφια δέντρα, τα οποία καταστράφηκαν και όπως μας είπατε, δύσκολο πλέον να ξαναυπάρξει η ίδια καλλιέργεια στην περιοχή και δραστηριότητα τουλάχιστον για την επόμενη ε, διετία. Σωστά. Ήταν λάθος τελικά η αποξήρανση της Κάρλας. με την αλλαγή στο περιβάλλον, με την αλλαγή στο κλίμα, δημιουργούνται καινούργιε συνθήκε. Σε αυτέ τι καινούργιε συνθήκε, η Κάρλα προ ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάει. Εγώ νομίζω ότι τα 40.000 στρέμματα, η τεχνητή λίμνη τη Κάρλα, η οποία ήδη ήταν προγραμματισμένη και είχε συσταθεί, νομίζω ότι τα όρια τη, με μια μικρή ακόμη έκταση πέριξ αυτή, νομίζω ότι μέχρι εκεί αρκεί για να συγκρατήσει και τον υδροφόρο ορίζοντα σε ένα ύψο για να μην έχουμε τα προβλήματα τη εφαλμύρωση, αλλά και ταυτόχρονα πέριξε τα, τα, αγροτεμάχια να καλλιεργούνται. Θα επέλθει ισορροπία έτσι, με αυτό φυσικά, το, φυσικά, φυσικά, το σχέδιο. φυσικά, θα επέλθει, αρκεί, αρκεί να κάνουμε μικρά έργα, μικρά έργα κυρίω στα ορεινά, Όπω είναι μικροί ταμιευτήρε για τη συγκράτηση των υδάτινων πόρων. Οι προτάσει αυτέ που λέτε για την Κάρλα συμβαδίζουν με το σχέδιο των Ολλανδών, συμβαδίζουν με το σχέδιο τη περιφέρεια τη Αλία. Εγώ αυτό που έχω να σα πω, κύριε Πεκλειβάνο, είναι από το 2008 που είχα την τύχη ε, και ω νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ω αντινομάρχη, αλλά κυρίω ο, ο νομάρχη τότε, σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή και, την, ε, και τα συναρμόδια υπουργεία, μια σειρά μελετών, όριμων μελετών, τα οποία κάποιοι ταμιευτήρε γίναν και σώσαν την περιοχή. Κάποια έργα δεν γίνανε, όπω το φράγμα τη Σκοπιά ή άλλων, άλλων περιοχών. Αν ναι. αυτά τα έργα γινόντουσαν, σήμερα δεν θα είχαμε την πλημμύρα αυτή που έχουμε υποστεί. Συν το ότι θα είχαμε συγκρατήσει μια, ένα μεγάλο υδάτινο δυναμικό, το οποίο το χρειαζόμαστε σε κάποιε ημέρε και περιόδου ξηρασία, αλλά και ταυτόχρονα θα είχαμε δημιουργήσει και ένα μικροκλίμα. κλίμα. Μήπω η κάλλιο αργά παρά ποτέ, έστω και τώρα πρέπει και επιβάλλεται στα ορεινά να γίνουν αυτά τα μικρά έργα. Τα οποία ουσιαστικά δίνουν μια πνοή, αλλά και ταυτόχρονα η λίμνη τη Κάρλας η υπάρχουσα λίμνη, με μια μικρή, επαναλαμβάνω, πέριξε δε, όπου έχει δημιουργηθεί, να συγκρατηθεί και τα αγροτεμάχια δίπλα, με, φυσικά με μια τεράστια δομή και μια αναδιάρθρωση που χρειάζεται, να μπορέσουν να ξαναδώσουν πλούτο στην περιοχή. Θέσατε επίση το κομμάτι των τιμών ε, από τον παραγωγό, από το χωράφι, όπω λέμε, στο ράφι, όπου είναι μια διαφορά τεράστια είδαμε και στον πρόσφατο ανασχηματισμό που έκανε ο Πρωθυπουργό ότι το κομμάτι της ακρίβειας προβλημάτισε άλλαξε τον αρμόδιο υπουργό, τον Θεσσαλό αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την αλυσίδα με την τιμή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε Χρόνια τώρα, δεκαετίες, η Ελλάδα έχει τι ακριβότερες τιμέ στο ράφι. Μήπως πρέπει να μπούμε στην πράξη και να σταματήσουμε πλέον στη διαπίστωση. Η διαπίστωση είτε είναι στην ολομέλεια της Βούλης, είτε είναι ακόμα και στα καφενεία. Και το λέω έτσι απλά και υπεύθυνα. Και συγκεκριμένα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η παραγωγή πρέπει τα προϊόντα τα οποία παράγουν να τα δώσουν μια ονομασία. Έχουν ένα όνομα. Από πού προέρχονται, από ποιου προέρχονται? προέρχονται, από μια ομάδα παραγωγών, από ένα μικρό συντερισμό, από κάποιου μονωμένου αγρότε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, η μεγάλη μάχη πρέπει να γίνει στον καταναλωτή. Πρέπει και επιβάλλεται σε καθημερινή βάση ο καταναλωτή να μπορέσει να διεκδικεί και να, αν θέλετε, από τα μέσα μαζική ενημέρωση να διαπιστώνει ποιο προϊόν είναι ελληνικό και ποιο όχι. Και φυσικά το τρίτο είναι η ελληνοποίηση. Γίνεται. Η μεγάλη μάχη. Ναι, γίνεται κάποια προσπάθεια οργανωμένη είτε μέσω του συνδέσμου του Πανελλήνου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων που είσαστε πρόεδρος, είτε μέσω των φορέων και των συνεταιρισμών προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ε, τα προϊόντα τελικά φτάνουν στα ράφια, πάνε στα σούπερ μάρκετ δεν πουλούνται από τους παραγωγούς ή από συνεταιρισμούς ή από συνεταιριστικές γωνιές και φτάνουν με τις υπερβολικά μεγάλες τιμές Αυτός ο κρίκος της αλυσίδας Μπορεί να σπάσει ή να αναδιαμορφωθεί έτσι ώστε η τηλική τιμή να είναι κοντά στην τιμή με ένα εύλογο κέρδος, κοντά στην τιμή που πούλησε ο παραγωγός να φτάνει και στον καταναλωτή. Φυσικά με το εύλογο κέρδος ε, για αυτόν που θα πουλήσει στο μινι μάρκετ ή στο σούπερ μάρκετ. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, όμως η αρχή έχει γίνει. Και σε ό,τι αφορά τον σύνδεσμο έγινε μέσω μικρών ομάδων παραγωγών που και εμεί και προσωπικά, αν θέλετε, και οικογενειακά και όχι μόνο, αλλά και σαν σύνδεσμο έχουμε δημιουργήσει σε όλη την Ελλάδα. Τα προϊόντα αυτών των ομάδων παραγωγών, των μικρών και ευέλικτων ομάδων παραγωγών, με το όνομά του καταλήγουν σε κάποια συγκεκριμένα ράφια, είτε είναι στα σούπερ μάρκετ, είτε σε κάποιε αγορέ. Τα προϊόντα αυτά πλέον έχουν αναγνωριστεί από του ίδιου του καταναλωτέ. Επιτέλου, οι καταναλωτέ κατάλαβαν ποια είναι η θρεπτική αξία των προϊόντων αυτών, των ελληνικών αυτών προϊόντων, και όχι αυτά τα οποία είχαν μάθει ή του είχαν, αν θέλετε, κάποιοι, και δυστυχώ θα το πω κάποια μέσα από τα μέσα μαζική ενημέρωση, του είχαν εντριβεί σε ό,τι πρέπει και επιβάλλεται να φας αυτό το προϊόν. Μάθαμε να τρώμε στραβά και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σωστό. Ε, λοιπόν, εμεί είμαστε εδώ να αλλάξουμε αυτή την οτροπία. Και ήδη ξεκινήσαμε και το κάνουμε με κάποια προϊόντα. Λοιπόν, Ακρίβεια το ένα κομμάτι το οποίο μεταφράστηκε και στον ανασχηματισμό με αλλαγή του Υπουργού και οι πρόσφατες εκλογές επίσης πέρασαν το μήνυμα ότι υπήρχε μια μεγάλη δυσαρέσκεια ειδικά στο Θεσσαλικό κάμπο σε αγροτικές περιοχές όπου είδαμε ότι το κυβερνόν κόμμα είχε τεράστια απώλεια ψηφοφόρων και ενισχύθηκαν άλλα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός... Προχώρησε σε διορθωτική κίνηση με τον ανασχηματισμό και άλλαξε την ηγεσία στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Η νέα ηγεσία στην πράξη μπορεί να κάνει διορθωτικέ κινήσει όταν η κοινή αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται είναι αποφασισμένη ήδη και δρομολογημένη. Μπορούν να γίνουν αλλαγέ αυτή τη στιγμή, ή θα πάμε σε μια υποτιθέμενη μόνο καλύτερη διαχείριση. Τα μικρά πολλέ φορέ κάνουν τη διαφορά. Και να, και να είμαστε συγκεκριμένοι. Υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε. όπου μπορούν αυτά ε, να μπουν σε επενδυτικέ δομέ, υποφιλία των ίδιων των αγροτών, αλλά και αυτό το οποίο θα δώσει την προοπτική μετέπειτα για τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα. Είναι επίση, ε, μιλήσαμε προηγουμένω ε, για κάποια θέματα που αφορούν τη συλληνοποίηση των προϊόντων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αυστηρή κατεύθυνση ότι είναι εισαγόμενο θα πρέπει, πρέπει και επιβάλλεται αυτό να πουλέται ω εισαγόμενο οποιαδήποτε χώρα και όχι να βαφτίζεται το ως ελληνικό. Δεν μπορεί όλοι να τρώνε πατάτε νευροκοπείου όταν ξέρουμε ότι ο νευροκόπι μπορεί να ταΐσει τη μισή λάρισα. Να του πω έτσι απλά. Μες. Έτσι. Άρα αυτά, αυτά πρέπει και επιβάλλεται να γίνουν. Θέμα το όμως... σημαντικό σε ό,τι αφορά τη νέα ηγεσία ε, 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 είναι ότι έχουν την εικόνα τη Ασσαλία, υπάρχει μια εμπειρία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Φυσικά, αν ακουστούν φωνέ αγροτών, και όταν λέω αγροτών εννοώ φυτική ζωή και αληφτική παραγωγή, και ακόμη αν θέλετε και τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, που είναι και αυτή ω αγροτική δραστηριότητα, ω δευτερεύουσα για να στηριχθεί ο πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι τότε το Υπουργείο θα βάλει ένα λιθαράκι θετικό προ μια κατεύθυνση σε μια δύσκολη κατάσταση που περνάει η Θεσσαλία. Αναφερθήκατε στην ενέργεια και ε, πρέπει να σας ρωτήσω. Έχουμε κάποια εξέλιξη στα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Είδαμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου παρέμεινε σταθερή στο σκέλος που σας αφορά με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ε, προχώρησαν κάποια πράγματα στα αγροτικά φωτοβολταϊκά σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Κύριε Μπεκλιβάνο, η μάχη δικιά μα ήταν καταρχήν να καθερωθούμε ω αγροτικά φωτοβολταϊκά. Τα Αυτό θυμάστε, το Τα θυμάστε, έγινε η μάχη των μαχών. Αυτό καθερωθήκε, το κερδίσατε. το κερδίσαμε, καθερώθηκε ακόμα και το Μητρό Αγροτών. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που προέχει και το λέγαμε και το έχουμε πει επανειλημμένω και στι Επιτροπέ Εμπορίου είναι ότι τα δίκτυα, και τα λέω δίκτυα είναι υποδομέ του ΔΔΕ, δεν φύτρωσαν στην Ήπεθρο, αλλά κυρίω γίναν μέσω του αγροτικού εκτεκτρισμού και από τι τσέπε των ίδιων των αγροτών. Και μάλιστα σε μια ερώτηση που μου ετέθη Μα λέει αυτή είναι στη χαμηλή τάση, στη μεσαία τάση και η μεσαία τάση, αν δεν υπήρχαν τα αγροτικά χωριά μεταξύ του να ενώσουν, δεν θα υπήρχε η μεσαία τάση. Άρα λέμε ότι όλα αυτά τα δίκτυα, ένα μέρο από αυτά και τουλάχιστον να είναι σε ένα σημείο που να αγγίζει τα 750 ΜΒ, τουλάχιστον να μην φτάσουμε, όχι αυτή τη στιγμή στο 3%, τουλάχιστον να φτάσουμε στο 7-8% τη κάλυψη των αγροτών με τέτοιου είδου επενδύσει, οι οποίε μπορεί να είναι σε μικρά έργα έω 50 κιλοβάτ που αφορούν το λεγόμενο συμψηφισμό των αγροτεμαχίων, αλλά και οι απορριπτόμενε αιτήσει των αγροτών λόγω αδυναμία δικτύων, όλε να εγκριθούν, για να μπορέσουν αυτοί οι αγρότε να έχουν μια δευτερεύουσα δραστηριότητα, ένα εισόδημα, να καλύψουν τι ανάγκε του έναντι του κράτου και κυρίω να μπορούν να αγοράζουν τα εφόδια του και να συνεχίσουν να παράγουν. Μα, Αυτή πολλή, είναι η προοπτική. Πο, πολύ πρόεδρε, ρωτάνε το εξή. Μπορούν να συνεπάρξουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά μαζί με τι καλλιέργειε, να υπάρχει το αγροτικό φωτοβολταϊκό. Να κερδίζει ο αγρότη στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά παράλληλα αυτή η καλλιεργήσιμη γη να μην είναι μόνο για το αγροτικό φωτοβολταϊκό, να υπάρχουν και καλλιέργειε ε, ταυτόχρονα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το ερώτημα. Ειλικρινά χαίρομαι, γιατί, αν θέλετε, είναι το μεγάλο στίχημα του συνδέσμου. Το ξεκινήσαμε από το 2018 προ 2019 σε συνεργασία με την AMA και τον UNACOMA, δηλαδή του Ιταλού κατασκευαστέ γεωργικών μηχανημάτων, οι οποίοι είναι δεύτεροι στον κόσμο, μαζί με του διοργαντέ των εκθέσεων. Και αν ήταν δυνατόν και λέγαμε και επιμέναμε ότι ειδικά οι νότιε μεσογειακέ χώρε θα πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο, ένα θεσμικό πλαίσιο, το, για, με το οποίο να του δίνεται η δυνατότητα πάνω από από 2-10 μέτρα ύψου να κατασκευάζουν φωτοβολταϊκέ μονάδε και από κάτω η γη να καλλιεργείται, για να μην χάνεται ούτε μία επιθαμή γη. Και γιατί όλα αυτά, Γιατί εμεί τη γη τη ζούμε, την πονάμε και ευελπιστούμε ότι μέσα στην προώθηση των αγροβολταϊκών, έτσι είναι αυτό είναι ο όρο, ήδη η κυρία Μπελόνι το έχει εξαγγείλει πλέον επισήμω στην Ιταλία. Αυτό που απομένει στην Ελλάδα είναι πλέον να δούμε το νομικό πλαίσιο και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα λεγόμενα αγροβολταϊκά. Από πάνω να υπάρχει το φωτοβολταϊκό όπου θα κάνει την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια τόσο προ πώληση όσο και για συμψηφισμό. Και από κάτω η γη να καλλιεργείται μάλιστα και να παράγει την πενταπλάσια παραγωγή γιατί και την καλύτερη ποιότητα, γιατί θα είναι διασφαλισμένη, μια και πλέον ο αγρότη βάζει στέγη στο χωράφι του. Μες. Αυτή είναι η ουσία. Ε, αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίω θέλω να σα ρωτήσω το, το εξή. Η ύπεθρο ερημώνει. Το διαπιστώνετε καθημερινά, γνωρίζετε το Θεσσαλικό κάμπο και όλη την Ελλάδα από τι επισκέψει που κάνετε ε, σε κάθε γωνιά ε, τη ελληνική ύπεθρου. Ε, Μπορεί να παραμείνει ε, ο νέο πλέον στο χωριό και να καλλιεργεί γιατί ακούμε διαρκώ ότι τα χωράφια πάνε σε πολύ λίγος, η με έκταση συσσωρεύεται και δημιουργούνται νέοι πολύ πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, νέοι γεωκτήμονε. και ότι οι μικροί πλέον θα αδυνατούν να παραμείνουν στην ελληνική ύπεθρο και τα χωριά θα ερημώσουν κι άλλο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία και εμείς την έχουμε επισημάνει την τελευταία πενταετία. Αυτό όμως που πρέπει και επιβάλλεται να γίνει, μια και ο κλήρο στην Ελλάδα είναι μικρό και οικογενειακό, είναι ότι με μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών, με μια πολιτική τα προϊόντα των αγροτών να πηγαίνουν κατευθείαν στον καταναλωτή, αποφεύγοντα ουσιαστικά του τρει και τέσσερι μεσάζοντε όπου το προϊόν, επαναλαμβάνω, φτάνει στην πενταπλάσια τιμή. Μία πολιτική με έργα υποδομή για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το προϊόν αυτό. Σε αυτά τα αιτήματα βρίσκεται πρόσφορο έδαφο. Ε, αυτή είναι η μάχη μα. Αυτό είναι ο αγώνα μα. Μια ζωή, αυτό, γι' αυτό παλεύουμε. Κάποτε ε, χάναμε τι παραγωγέ μα από ξερασίε. Μετέπειτα τι χάνουμε από πλημμύρε. Είπαμε, η κλιματική κρίση ε, μα έχει βγάλει την κίτρινη κάρτα. Άρα, τι πρέπει να γίνει στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που πρέπει να γίνει, ότι εμεί ω αγρότε θα το παλέψουμε. Αυτό που προέχει η κεντρική εξουσία, η κάστο κεντρική εξουσία, αλλά και η ολομέλεια τη Βουλή. Είναι να βάλουν πλάτη για αυτά τα οποία δεν κοστίζουν τίποτα και ίσα ίσα θα στηρίξουν του Έλληνε αγρότε. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εποφελία τη ελληνική υπαίθρου. Ευχαριστούμε τον αγαπητό πρόεδρο, τον Κώστα Σπανούλη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε και για τι αποζημιώσει αλλά και για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.